Γεια σας φίλες και φίλοι του Σπορανάλυσης, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας. Πολύ σημαντικό βίντεο, πριν συνεχίσουμε όμως θα ήθελα να σε παρακαλέσω αυτή τη στιγμή να κάνεις ένα like σε αυτό το βίντεο. Όσα περισσότερα like πάρει το βίντεο που αφορά την ομάδα σου, τόσα περισσότερα βίντεο θα γίνονται για τη δική σου ομάδα. Οπότε κάνε ένα like και δείξε μου τι ομάδα είσαι. Επίσης μην ξεχάσεις να κάνεις μια εγγραφή στο κανάλι μας και μια κοινοποίηση το συγκεκριμένο βίντεο. Σαν Σπορανάλυσης, όταν φτάσουμε τους 50.000 εγγεγραμμένους, δίνουμε δώρο! 15 επίσημες φανέλες και 5 εισιτηρία αγώνων της αγαπημένης σας ομάδας. Το ποια ομάδα θα είναι αυτή θα το αποφασίσετε εσείς. Όλοι όσοι έχουν κάνει εγγραφή θα μπορέσουν να ψηφίσουν. Πάμε δυνατά για τους 50.000 και δείξτε μας ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Για να πάρεις και εσύ μέρος, κάνε αυτή τη στιγμή μια εγγραφή στο κανάλι μας, ένα like στο βίντεο και πάτησε το καμπανάκι. Οι εξελίξεις με τον Σάσα Βεζέγκοφ είναι πραγματικά σοκαριστικές στο τελευταίο 24ωρο, αφού ο Ελληνοβούλγαρος είναι έτοιμος να κάνει τη μεγάλη επιστροφή στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Το ποια θα είναι η νέα του ομάδα όμως θα το μάθουμε στη συνέχεια, αφού θα πρέπει να αναλύσουμε την πρόταση που έχει κάνει ο Ολυμπιακός, την πρόταση που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, αλλά και μια ομάδα από την Ευρωλίγκα η οποία πάει να μπει σφήνα και να κλέψει το Βεζέγκοφ από τις δύο ελληνικές ομάδες. Ο Σάσα Βεζέγκοφ λοιπόν, μετά από ένα χρόνο εμπειρίας στο NBA με τους Sacramento Kings, φαίνεται πως ετοιμάζεται για την επιστροφή του στην Ευρώπη. Ο διεθνής άσος που αναδείχθηκε MVP της Ευρωλίγκας το 2023 αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες στο να εδραιωθεί στο NBA παρά το εγγυημένο συμβόλαιο με τους Sacramento Kings. Ο Σάσα Βεζέγκοφ πριν από λίγες ώρες ανήκε κανονικά στους Kings. Παρ' όλα αυτά, πριν από λίγες ώρες ανταλλάχθηκε και ανήκει αυτή τη στιγμή στους Toronto Raptors. Η πρόσφατη ανταλλαγή λοιπόν του Βεζέγκοφ στους Toronto Raptors φάνηκε να είναι η αφορμή του για την οριστική του απόφαση να επιστρέψει στην Ευρωλίγκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη καταθέσει μια μυθική πρόταση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να εντάξει το Βεζέγκοφ στο ρόστερ του. Αυτή η πρόταση είναι μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ και δείχνει την επιθυμία των Πρασίνων να ενισχύσουν σημαντικά την ομάδα τους για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως πριν από λίγα 24 ώρα ανακοινώθηκε και η απόκτηση του Λορέντσο Μπράουν. Όπως καταλαβαίνετε, Παναθηναϊκός και Δημήτρης Γιαννακόπουλος στοχεύουν στο να παραμείνουν στην κορυφή της Ευρώπης και η προσθήκη του Βεζέγκοφ θα είναι καθοριστική για την επίτευξη αυτού του στόχου. Αν τελικά ο Βεζέγκοφ ακολουθήσει το παράδειγμα του Κώστας Λούκα, τότε θα μιλάμε σίγουρα για την μεγαλύτερη μεταγραφή των τελευταίων ετών στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά και για ένα ρόστερ που θα είναι το πληρέστερο στην ιστορία του μπασκετικού Παναθηναϊκού, το πληρέστερο στην ιστορία ολόκληρου του συλλόγου. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στο συγκεκριμένο βίντεο είναι επιβεβαιωμένες από εφημερίδες και όχι από μικρές αλλά από μεγάλες εφημερίδες και site όπως το novasports.gr. Εφόσον λοιπόν έχουμε καταλήξει στο ότι ο Σάσα Βεζέγκοφ δεν θα συνεχίσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που ήταν το πρώτο μέλημά του, τότε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι οι ομάδες που θα δώσουν τη μεγάλη μάχη για την υπογραφή του. Σαν Σπορανάλυσης, όταν φτάσουμε τους 50.000 εγγεγραμμένους, δίνουμε δώρο! 15 επίσημες φανέλες και 5 εισιτηρία αγώνων της αγαπημένης σας ομάδας. Το ποια ομάδα θα είναι αυτή θα το αποφασίσετε εσείς. Όλοι όσοι έχουν κάνει εγγραφή θα μπορέσουν να ψηφίσουν. Πάμε δυνατά για τους 50.000 και δείξτε μας ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Για να πάρεις και εσύ μέρος, κάνε αυτή τη στιγμή μια εγγραφή στο κανάλι μας, ένα like στο βίντεο και πάτησε το καμπανάκι. Όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό το σημείο η μεγάλη μάχη θα δοθεί ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και αυτή τη φορά όχι στο γήπεδο αλλά στο μπάτζετ. Η αλήθεια είναι πως οι πράσινοι, ναι, έχουν προσφέρει ένα τεράστιο συμβόλαιο, ένα συμβόλαιο που δύσκολα θα φτάσουν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι. Ο Παναθηναϊκός προσφέρει, όπως είπαμε και πριν, συνολικά 15 εκατομμύρια ευρώ τριετές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τον Σάσα Βεζέγκοφ. Ο Ολυμπιακός προσφέρει περίπου τα μισά. Παρ' όλα αυτά, ο Σάσα Βεζέγκοφ δεν είναι απαραίτητο να πάει σε μια ομάδα μόνο για οικονομικούς λόγους. Μπορεί να πάει σε μια ομάδα και για το συναισθηματικό δέσιμο. Και εδώ έρχεται το προτέρημα του Ολυμπιακού. Ο Σάσα Βεζέγκοφ έχει ήδη αγωνιστεί με επιτυχία στον Ολυμπιακό και έχει αναπτύξει μια ισχυρή σχέση με την ομάδα, τους φιλάθλους και το προπονητικό επιτελείο. Αυτή η σχέση δημιουργεί μια βάση εμπιστοσύνης και αμοιβαίας εκτίμησης που θα μπορούσε να διευκολύνει την επιστροφή του. Ο Σάσα Βεζέγκοφ επίσης γνωρίζει το περιβάλλον του Ολυμπιακού, το οποίο θα μπορούσε να κάνει την επιστροφή του πιο ομαλή και ελκυστική, σε αντίθεση με το να πάει σε μια νέα ομάδα που θα χρειαστεί χρόνο ώστε να προσαρμοστεί. Πόσο μάλλον στον Παναθηναϊκό, που η Η αλήθεια είναι πως σε περίπτωση που έκλεινε ο Σάσα Βεζένκοφ στους πράσινους, δεν θα ήταν καθόλου αγαπητός από τους φίλους του Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά, οι παίκτες, σε ό,τι άθλημα και αν είναι, είτε σε ποδόσφαιρο είτε σε μπάσκετ, στο συγκεκριμένο τουλάχιστον επίπεδο, έχουν σχέση και με τους μάνατζερ τους, και οι μάνατζερ πρώτα απ' όλα κοιτούν τα χρήματα και όχι τις διαπροσωπικές σχέσεις που μπορεί να έχει κάθε παίκτης με την ομάδα. Η αλήθεια είναι πως αυτά τα ποσά που λέμε επιβεβαιώνονται από μεγάλα site, όπως είπαμε και πριν, το άρθρο ήταν από novasports.gr, 15 εκατομμύρια ευρώ τριετές. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα, ο Ολυμπιακός προσφέρει περίπου τα μισά. Η πρόταση λοιπόν των πρασίνων ξεπερνάει κατά πολύ αυτή του Ολυμπιακού, και σίγουρα κατά αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός γίνεται ένας πολύ πιο ελκυστικός προορισμός για το Σάσα Βεζένκοφ. Η αλήθεια είναι πως οι πράσινοι αυτή τη στιγμή αποτελούν την ιδανική λύση για επιστροφή του Σάσα Βεζένκοφ στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια ομάδα από την Ευρωλίγκα η οποία μπαίνει και αυτή η σφήνα για να κλέψει το Σάσα Βεζένκοφ και από τον Παναθηναϊκό αλλά και από τον Ολυμπιακό. Η ομάδα από την Ευρωλίγκα, η οποία έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του Σάσα Βεζένκοφ, είναι η Ανατολού Εφές. Η οποία Ανατολού Εφές, όπως καταλαβαίνετε, θέλει να ενισχύσει σημαντικά το ρόστερ της, αφού αυτή τη χρονιά τα πήγε πολύ άσχημα και ο Σάσα Βεζένκοφ αποτελεί μια εξαιρετική περίπτωση. Μετά την αποχώρηση του Κλάιμπερν από την Ανατολού, θα έχει την οικονομική δυνατότητα να το κάνει. Να φτιάξει ουσιαστικά μια τριάδα με Λάρκιν, Πουαριέ και Βεζένκοφ. Περιμένει και η Εφές την ευκαιρία της. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε εξελίξεις και στο συγκεκριμένο θέμα, τουλάχιστον για την Εφές. Όπως είπαμε και πριν, αν ο Σάσα Βεζένκοφ θέλει τη σιγουριά, θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό, στην ομάδα που καλός ή κακός αγάπησε, που καλός ή κακός εδραιώθηκε εκεί. Παρ' όλα αυτά, αν θέλει το κάτι παραπάνω, λογικά θα επιλέξει τον Παναθηναϊκό. Και αυτό νομίζω είναι απολύτως δίκαιο να το λέμε, αφού ο Παναθηναϊκός καλός ή κακός. Σαν σπορ ανάλυσης, όταν φτάσουμε τους 50.000 εγγεγραμμένους, δίνουμε δώρο! 15 επίσημες φανέλες και 5 εισιτηρία αγώνων της αγαπημένης σας ομάδας. Το ποια ομάδα θα είναι αυτή θα το αποφασίσετε εσείς. Όλοι όσοι έχουν κάνει εγγραφή θα μπορέσουν να ψηφίσουν. Πάμε δυνατά για τους 50.000 και δείξτε μας ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Για να πάρεις και εσύ μέρος, κάνε αυτή τη στιγμή μια εγγραφή στο κανάλι μας, ένα like στο βίντεο και πάτησε το καμπανάκι. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης και αυτή τη στιγμή έχει τον πρώτο λόγο. Όχι μόνο λόγω του τίτλου ότι είναι πρωταθλητής Ευρώπης, αλλά λόγω και του project του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να φτιάξει έναν τεράστιο μπασκετικό Παναθηναϊκό. Αν εξετάσουμε λίγο τις κινήσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, είναι αρκετά ελκυστικές για έναν παίκτη NBA. Η αλήθεια είναι πως θέλει να φτιάξει το ΆΚΑ σαν ένα γήπεδο NBA και αυτό έχει αρχίσει και το κάνει ήδη. Έχουν αρχίσει και γίνονται οι εργασίες για να μεταμορφωθεί το μπασκετικό ΆΚΑ σε ένα καταπληκτικό στάδιο και προφανώς η οικονομική πρόταση του Παναθηναϊκού είναι τεράστια. Κάτι που προφανώς προσελκύει το ενδιαφέρον του Σάσα Βεζένκοφ αλλά και του μάνατζερ του Ελληνοβούλγαρου. Επίσης, κάτι σημαντικό που πρέπει να αναφέρουμε, ο Παναθηναϊκός θέλει πολύ το Σάσα Βεζένκοφ για ένα και μόνο λόγο. Του ότι έχει ελληνικό διαβατήριο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι λύνει τελείως το πρόβλημα με τους ξένους. Ο Παναθηναϊκός θα εντάξει ουσιαστικά στο ρόστερ του έναν ακόμα Έλληνα, παρόλο που δεν αγωνίζεται στην εθνική ομάδα, έχει ελληνικό διαβατήριο και αυτό αμέσως λύνει όλα τα προβλήματα του ρόστερ. Ο Παναθηναϊκός θέλει το Σάσα Βεζένκοφ για έναν και μόνο λόγο, γιατί θέλει να κρατήσει το ρόστερ του ανταγωνιστικό. Ξέρει ότι η Ρεάλ θα κάνει καλός ή κακός κάποιες κινήσεις οι οποίες θα ενισχύσουν σημαντικά το ρόστερ της Βασίλισσας. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός, εάν θέλει να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, θα πρέπει να ενισχύσει το ρόστερ του σημαντικά, τουλάχιστον σε κάποιες θέσεις που μπορεί να πονάει, και σίγουρα η απόκτηση του Σάσα Βεζένκοφ θα το πετύχει αυτό στο 100%. Ο Παναθηναϊκός μέσα στο καλοκαίρι θα κάνει σίγουρα 2-3 ακόμα σημαντικές κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ. Παρ' όλα αυτά, η περίπτωση του Σάσα Βεζένκοφ είναι εξαιρετική. Λύνει το πρόβλημα, όπως είπαμε και πριν, με τους Έλληνες, αφού έχει ελληνικό διαβατήριο, οπότε θα μπορεί ελεύθερα να αποκτήσει όποιον ξένο θέλει, χωρίς κανέναν περιορισμό. Τα χρήματα δεν αποτελούν πρόβλημα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι αποφασισμένος να δώσει πάρα πολλά χρήματα για να κρατήσει τον Παναθηναϊκό στο top επίπεδο. Για να κρατήσει τον Παναθηναϊκό, αν όχι στην κορυφή της Ευρώπης, τουλάχιστον στις 4 καλύτερες ομάδες. Τουλάχιστον να βρεθούν ξανά ξανά οι πράσινοι για μία ακόμα χρονιά στο Final Four. Οπότε, αν θέλετε τη δική μου άποψη, ο Σάσα Βεζένκοφ βρίσκεται, ναι, πιο κοντά στο Παναθηναϊκό. Προφανώς οι απόψεις διαφέρουν. Παρ' όλα αυτά, επειδή μιλάμε πάντα με επίσημα ρεπορτάζ, ναι, με βάση τα ρεπορτάζ πάντα ο Παναθηναϊκός έχει τον πρώτο λόγο, μόνο και μόνο για την τεράστια οικονομική πρόταση που έχει κάνει. Ο Ολυμπιακός θα αποτελούσε μια εξαιρετική λύση για τον Σάσα Βεζένκοφ. Θεωρώ ότι δεν θα μιλάγαμε καν για διαπραγμάτευση αν ο Ολυμπιακός είχε καταθέσει αντίστοιχη πρόταση. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή η οικονομική διαφορά είναι μεγάλη. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλει να κλέψει κυριολεκτικά το Σάσα Βεζένκοφ από τον Ολυμπιακό και είναι έτοιμος να το κάνει, αφού τα λεφτά που δίνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι πάρα πολλά και ο Ολυμπιακός σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αγγίξει τη συγκεκριμένη πρόταση. Αν το δει όμως κάποιος από μια άλλη οπτική, προφανώς και ο Ολυμπιακός θα ήθελε να φέρει έναν τέτοιο παίκτη στο ρόστερ του και όχι μόνο θα ήθελε, αλλά πρέπει, κατά τη δική μου άποψη. Και αυτό διότι ο Ολυμπιακός, σαν σπορ ανάλυσης, όταν φτάσουμε τους 50.000 εγγεγραμμένους, δίνουμε δώρο! 15 επίσημες φανέλες και 5 εισιτηρία αγώνων της αγαπημένης σας ομάδας. Το ποια ομάδα θα είναι αυτή θα το αποφασίσετε εσείς. Όλοι όσοι έχουν κάνει εγγραφή θα μπορέσουν να ψηφίσουν. Πάμε δύνατα για τους 50.000 και δείξτε μας ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Για να πάρεις και εσύ μέρος, κάνε αυτή τη στιγμή μια εγγραφή στο κανάλι μας, ένα like στο βίντεο και πάτησε το καμπανάκι. Καλός ή κακός θέλει να γίνει ανταγωνιστικός, θέλει να παραμείνει στις 4 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης που το έχει καταφέρει τουλάχιστον για τις τελευταίες 2 χρονιές. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός, εάν θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω, να κατακτήσει μία ακόμα Ευρωλίγκα, θα πρέπει να ενισχύσει το ρόστερ του σημαντικά. Ναι, η απόκτηση του Ντόρσεϊ σημαίνει κάτι. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά. Αν ο Ολυμπιακός θέλει να είναι το ίδιο ανταγωνιστικός με τον Παναθηναϊκό, θα πρέπει να φέρει κι άλλους παίκτες. Και όχι μόνο η πληθώρα των μεταγραφών, αλλά και η ποιότητα αυτών θα πρέπει να είναι εξίσου καλή. Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι θα πρέπει τουλάχιστον αυτή τη χρονιά να βάλουν το χέρι στην τσέπη, να ενισχύσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον μπασκετικό Ολυμπιακό, εφόσον ο κύριος ανταγωνιστής του Ολυμπιακού, ο κύριος ανταγωνιστής των ερυθρολεύκων Παναθηναϊκός, δίνει πάρα πολλά χρήματα για να αποκτήσει παίκτες, τότε θεωρώ ότι το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι. Θα πρέπει να ενισχύσουν την ομάδα αυτή τη σεζόν. Έχουν έναν πολύ ικανό προπονητή, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει και το ίδιο το ρόστερ να βοηθάει στην επίτευξη των στόχων. Ο Ολυμπιακός θα ψάξει παίκτες. Έφυγε ο Κάναν, όπως καταλαβαίνετε, φεύγει ένα μεγάλο συμβόλαιο από τον Ολυμπιακό. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθούν πολύ οι ερυθρόλευκοι. Η απόκτηση του Ντόρσεϊ δεν φτάνει. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το συγκεκριμένο βίντεο. Εάν σας άρεσε, κάντε όλοι ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μας και μια κοινοποίηση για να το δουν και οι φίλοι σας.